Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στην ενάτη κατήχηση του Αγίου Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Φωτιζομένον είναι ο τίτλος, εν Ιεροσολύμη σχεδιαστήσα, εις το ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Του συμβόλου της πίστεως. Και θα μας πει τώρα, θα μας αναλύσει στην κατήχησή του αυτή, ότι ο Θεός είναι ο ποιητής, ο δημιουργός και του ουρανού και της γης. Κατά το εν αρχή ποιήσεν ο Θεός των ουρανών και την γη. Και ακόμη ότι είναι δημιουργός και των ορατών και των αοράτων. Ό,τι δηλαδή είναι ορατό εις την ορατήν υλικήν δημιουργία και ό,τι είναι αόρατον, όπως είναι ο πνευματικός κόσμος, δηλαδή οι άγγελοι. Αυτός είναι ο τίτλος της κατηχήσεώς του. Παράγραφος 1. Σαρκός μεν οφθαλμής θεωρήσε τον Θεόν αδύνατον. Το γάρα σώματον σαρκός όμασιν υποπίπτην ουδύνατε. Και με μαρτύρηκεν αυτός ο μονογενής Υιός Θεού λέγον, Θεόν ουδείς πόποτε τε θέατε. Καν γάρ κατά το γεγραμμένον εν το Ιεζεκίλ, ότι είδεν ο Ιεζεκίλ εκλαμβάνει, ότι είδεν η Εζεκίλ εκλαμβάνει της. Αλλά τι λέγει η Γραφή? Είδεν ομοίωμα δόξης Κυρίου, ούκ αυτών των Κύριων, αλλά το ομοίωμα της δόξης και ούκ αυτήν την δόξαν ως εστίν αληθώς. Και ειδών το ομοίωμα της δόξης μόνον και ούκ αυτήν την δόξαν, έπεσεν επί την γήν από του φόβου. Ή δε, το της δόξης ομοίωμα θεαθέν, φόβον και αγωνίαν περιεπεί τις προφήτες, αυτόν ή της επεχείρησε θεωρήσε τον Θεόν, πάντως αν και του ζει να πειλάτε το, κατά το ηρημένον, ουδείς όψετε το πρόσωπον μου και ζήσετε. Δια τούτο κατά την μεγίστην αυτού φιλανθρωπίαν, ο Θεός παραπέτασμα της οικίας θεότητος εξέτεινε των ουρανών, ή να μη απολόμεθα. Ούκ εμός ο λόγος, αλλά ο προφήτης είπεν, εάν ανοίξεις των ουρανών, τρόμος λείψεται από σου όρη και τα κύσονται. Να διαβάσω και λίγο ακόμη δύο γραμμές. Και τι θαυμάζεις ή ο Ιεζεκίλ το ομοίωμα της δόξης ειδών έπεσεν, όπου το Δανιήλ ο Γαβρίλ οικέτησον του Κυρίου όφθηκε παρακρίμα έπτυξε και έπεσε επί πρόσωπον. Και άχρης ότου εξεβιάσα το εαυτόν ο άγγελος εις ομοίωμα Υιού ανθρώπου, ούκε τόλμησε να αποκριθεί νεο προφήτης. Ή δε Γαβριήλ οπτανόμενος τρόμων εν επί οι προφήτες, αυτός ο Θεός ή όφθη καθό είναι ουκ απόλυντο πάντες. Με δύο λόγια, να δει κανείς με τα σαρκικά του μάτια το Θεό είναι αδύνατον. Γιατί ο Θεός ασώματος υπάρχον δεν υποπίπτει στις ανθρώπινες αισθήσεις. Και το είπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, μάρτης ομολογινής Υιός του Θεού, Θεόν ουδείς πόποτε τε θέατε. Κανείς ποτέ δεν έχει δει τον Θεόν. Αλλά εκείνο το γραμμένο ότι ο Ιεζεκίλ είδε ομοίωμα δόξης με το γνωστό εκείνο όραμα που είδε τον Θεόν επί θρόνου, όποιος θρόνος δεν είναι τι παρά ένα άρμα με τέσσερις τροχούς, τετράγωνο στις τέσσερις πλευρές του από ένας τροχός, αυτό το περίεργο κατασκεύασμα που πάνω από τους τροχούς ήταν τέσσερα ζώα.
Αλλά πρόσεξες, λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, δεν είδε το Θεό, αλλά είδε τη δόξα του. Ούτε τη δόξα του, αλλά ομοίωμα της δόξης του. Διότι πάλι γραμμένο είναι, ποιος μπορεί να δει το πρόσωπό μου και να ζήσει. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός άπλωσε από πάνω μας τον ουρανό, ακριβώς για να σκεπάσει τη θεότητά του. Είναι γραμμένο, εάν ανοίξεις τον ουρανόν, λέγει ο Ισαΐας 63,19, τότε τα βουνά θα πάρουν φρίξη τρόμων και θα αρχίσουν να τρέμουν. Και τι θαυμάζεις και τι απορείς εάν ο Ιεζεκίλ έπεσε βλέποντας το ομοίωμα της δόξης του Θεού. Αυτός ο Δανιήλ, όταν ήρθε ο Γαβριήλ, ο οποίος είναι οικέτης του Κυρίου, δούλος του Κυρίου, όταν τον είδε έπεσε κάτω από το φόβο του ο Δανιήλ. Εάν λοιπόν ο Δανιήλ τόσο φοβήθηκε βλέποντας τον Γαβριήλ, και να καταλαμβάνετε από τόσο φόβο, όπως και όλοι οι προφήτες από τόσο φόβο, όταν είδαν ή ομοιώματα δόξης ή οικέτας του Θεού όπως οι άγγελοι, πόσο περισσότερο εάν κανείς ποτέ έβλεπε τη δόξα του Θεού μπορούσε να ζήσει. Συγγνώμη, το Θεό μπορούσε να ζήσει. Εδώ είναι μια μικρή εισαγωγή, αγαπητοί μου, για να μας πει με λίγα λόγια, που θα σας κάνω μια λίγο βαθυτέρα ανάλυση στην εισαγωγή, για να μας πει ότι ο Θεός τελικά κατανοείται διαμέσου των δημιουργημάτων του, και ότι τα δημιουργήματά του δεν είναι παρά το μέτρο του μεγαλείου του, της δυναμεώς του, της δόξης του, της σοφίας του, της αγάπης του. Θα μείνω λοιπόν λίγο στην εισαγωγή, γιατί πράγματι αξίζει. Πρέπει να σας πω ότι ακριβώς εδώ και σχολιάζει ο Άγιος Κύριλλος, έναν πολύ ωραίο σχολιασμό κάνει ο Άγιος Μακάριος ο Αλεξανδρεύς στον πρώτο του λόγο, στις γνωστές εκείνες θαυμάσιες ομιλίες του. Το ίδιο αυτό όραμα το ερμηνεύει, ότι δεν είδαν οι προφήτες ούτε αυτή τη δόξα, αλλά το ομοίωμα της δόξης, για να καταλάβετε. Παρότι βέβαια η δόξα είναι δυνατόν να θεαθεί, έχουμε στο Θεό δύο στοιχεία, αν επιτρέπετε να μιλήσω έτσι. Είναι η ουσία του Θεού και η δόξα του Θεού, ή η ενέργεια του Θεού. Η ουσία αποτελεί το ενδότερον και η δόξα το εξώτερον του Θεού. Την ουσία του Θεού κανείς δεν μπορεί να την γνωρίσει, να την εγγύσει, να τη φιλοσοφήσει, να τη φιλολογήσει, τίποτε. Είναι τελείως άγνωστη, είναι τελείως αόρατη και θα είναι πάντοτε εις τους αιώνας των αιώνων άψαυστη, αψηλάφητη και αόρατη και άγνωστη, όχι μόνο στους ανθρώπους αλλά και εις τους αγγέλους, και εις τους αγγέλους εκείνους που αποτελούν ακόμη ή τον θρόνο του Θεού ή είναι περί των θρόνων του Θεού. Όταν λοιπόν λέγει η Γραφή Θεόν ουδείς πόποτε εώρακε, είναι αληθές, το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Θεόν κανείς ποτέ δεν έχει δει, ουδέ ειδήν δύναται. Όταν λέγει λοιπόν η Γραφή δεν μπορεί να δει κανείς το Θεό, όταν λέει το Θεό, τι εννοεί? Την ουσία του Θεού. Αντιθέτως, όταν ο Ιησούς Χριστός λέγει στο Θωμά, στο Φίλιππο,
Μου είπες να σου δείξω τον πατέρα. Ο εωρακός εμέ εώρακε τον πατέρα. Εκείνος που με είδε, είδε τον πατέρα. Γιατί εγώ εν το πατρί και ο πατήρα είναι μη. Εγώ είμαι στον πατέρα και ο πατέρας είναι σε μένα. Ή όταν λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, ότι οψόμεθα αυτόν καθώς εστί, θα τον ειδούμε όπως είναι. Τι εννοεί εδώ η Γραφή? Στα παραδείγματα που σας είπα, που αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, έχουμε την ανθρωπίνη φύση του δευτέρου προσώπου. Είναι αληθές. Όταν προσκυνούμε την εικόνα του Χριστού, θα σας το πω και να το αισθάνεστε αυτό και θα σας είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Όταν προσκυνούμε την εικόνα του Χριστού, προσκυνούμε και τον Πατέρα και τον Υιόν και, και το Πνεύμα του Άγιον. Θέλετε να σας το δείξω από μια πράξη της Εκκλησίας αυτό? Είναι γνωστή η μονολόγιστη ευχή, προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Δεν βάζουμε το Ιε του Θεού για συντομία. Κύριε Ιησού Χριστέ, εξάλλου αυτό έχει ευρύ τύπον και πολλαπλούν τύπον. Ο απλούστερος τύπος είναι αυτός. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Με το Κύριε εκφράζουμε τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Με το Ιησού εκφράζουμε την ανθρωπότητα. Συνεπώς, Κύριε Ιησού εκφράζουμε την θεανθρωπίνη φύση. Και το Χριστέ, με το Χριστέ εκφράζουμε την αποστολή του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, δηλαδή ο κεχρισμένος, ορισμένος υπό του Θεού Πατρός, δια το μεγάλο αυτό έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Ώστε βλέπουμε στο Κύριε Ιησού Χριστέ με τις τρεις αυτές λέξεις να έχουμε όλη τη θεολογία του προσώπου του Ιησού Χριστού και του έργου του. Σας γεννήθηκε ποτέ η απορία γιατί δεν μπορούμε να πούμε ευχή ή δεν λέμε, δεν συνηθίζουμε να λέμε προς τον Πατέρα ή προς το Πνεύμα του Άγιον, να πούμε Άγιε Πάτερ ελέησον ημάς, Άγιε Πάτερ ελέησον ημάς. Δεν το λέμε, λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με. Γιατί δεν αναφέρομαι τον Πατέρα και δεν αναφέρομαι και το Πνεύμα του Άγιον? Απλούστατα διότι όταν προσκυνούμε τον Υιόν, προσκυνούμε και τον Πατέρα, προσκυνούμε και το Πνεύμα του Άγιον, διότι είναι ομοούσιος. Ομοούσια τα πρόσωπα, ένας ο Θεός είναι. Και έχει μία ουσία. Αυτή λοιπόν η ουσία είναι πάντι αθέατος. Αλλά τι είδαμε τον Ιησού Χριστόν? Είδαμε καταρχάς την ενανθρώπισή του. Τι άλλο μπορούμε να είδουμε? Μπορούμε να ειδούμε και το άκτιστον φως. Τι είναι το άκτιστον φως? Θεία ενέργεια, θεία δόξα. Είδαν οι μαθητέ τη θεία αυτή δόξα? Την είδαν όταν ο Χριστός μεταμορφώθη στο όρο σταβόρ. Τι είναι αυτή η δόξα? Είναι το έξωθεν της θεότητος. Σημειώσατε ότι τόσο η ουσία όσο και η ενέργεια του Θεού, δηλαδή η Θεία Δόξα, είναι άκτιστα. Συνεπώς η ενέργεια είναι άκτιστος. Εν τούτης, παρότι είναι άκτιστος, είναι Θεότης. Πώς επικοινωνεί η ουσία του Θεού η άψαυστος, εκείνη που δεν αγγίζεται και δεν κατανοείται? Πώς μπορεί να επικοινωνεί με την κτιστή δημιουργία? Δια των ακτίστων ενεργειών. Με τις άκτιστες ενέργειες επικοινωνεί ο Θεός, που είναι Θεότης, επικοινωνεί ο Θεός με την κτίση. Έτσι, εκείνο που μπορούμε να ειδούμε είναι οι άκτιστες ενέργειες. Αυτές θεώνται και από την παρούσα ζωή, όπως ακριβώς και στην μέλουσα ζωή. Αλλά όταν λέμε λοιπόν
είδα το Θεό, εννοούμε τη Θεία Δόξα και όχι την ουσία του Θεού. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό και θα παρακαλέσω να θυμόμαστε πάρα πολύ αυτή τη διάκριση. Γιατί όταν, πρέπει να σας το πω και αυτό το πράγμα, οι Προτεστάντες επί παραδείγματι που δεν κάνουν διάκριση, δεν κάνουν διάκριση, δυστυχώς και οι Ρωμαιοκαθολικοί, γιατί από εκεί ξεκίνησε το πράγμα, δεν κάνουν διάκριση ουσίας και ενεργειών, φτάνουν να πούν ότι τι λέει η Γραφή, δεν μπορούμε να δούμε το Θεό. Τέλειωσε, πάει. Τελεία, παύλα. Ήταν η περίφημη εκείνη διαμάχη μεταξύ του Βαρλάμ και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Αυτή ήταν η διαμάχη. Αν μπορούμε ή δεν μπορούμε να ειδούμε το Θεό. Μπορούμε, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, με την έννοια που σας εξήγησα προηγουμένως. Εδώ λοιπόν, είτε οι προφήτες θα μπορούσαν να δουν Θεία Δόξα, αν σημειώσατε, ότι πέραν αυτής της ακτής του ενεργίας, υπάρχει κι ένας ακόμη τρόπος να ειδούμε το Θεό. Ξέρετε ποιο είναι? Από τη στιγμή που ενυνθρώπισε ο Θεός. Και το είδαμε με το κάλυμα της σαρκός. Ολόκληρη η Θεότης, το φαντάζεστε, είναι απίθανο. Ολόκληρη η Θεότης ήταν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ολόκληρη η Θεότης, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι κατοικεί στον Ιησούν παν το πλήρωμα της θεότητος. Είναι ασύλληπτο. Είναι ασύλληπτο. Παν το πλήρωμα της θεότητος σε μία ανθρωπίνη φύση. Καταπληκτικό. Και πώς μπορούμε να δούμε το Θεό? Θα τον δούμε διαμέσου της ανθρωπίνης φύσεως. Λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, ομιλεί δια των Θεών Λόγων που ενυνθρώπισε, και λέγει το σώμα του, του τέστη, λέει, ομιλεί περί του καταπετάσματος, του τέστη της σαρκός αυτού. Τι είναι λοιπόν η σάρκα? Το καταπέτασμα που κρύπτει τη Θεία Ουσία. Αυτό είναι η φύση, η ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Καταπέτασμα. Θυμόσαστε από την διαρρύθμιση του ναού του Σολομώντος? Εκείνη η διαρρύθμιση δεν ήταν τυχαία. Ήταν κατ' εντολή του Θεού. Ήτανε τα Άγια, ήταν το κοσμικό, τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Το κοσμικό ήταν η αυλή. Τα Άγια ήταν που ήταν ιερείς, ο κυρίως ναός, και τα Άγια των Αγίων, αυτό που θα λέγαμε σήμερα το ιερόν. Εκεί δεν υπήρχε κανένα παράθυρο. Τα σκοτεινά. Σύμβολον ότι είναι σύμβολο της θεότητος. Δεν μπορεί κανείς να ειδεί την θεότητα. Και μπροστά από τα Άγια των Αγίων ήταν ένα καταπέτασμα. Τι ήτο αυτό το καταπέτασμα? Ήτο η σάρκα του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, η οποία εράγει όταν εσταυρώθηκε. Ο Χριστός επάνω στο σταυρό εράγει, τον κάρφωσαν. Και όταν τον κάρφωσαν, τότε και το καταπέτασμα του ναού, ο τύπος σχίστηκε στη μέση. Τι ήθελε να δείξει με αυτό? Πολλά πράγματα ήθελε να δείξει, αλλά και τούτο ακόμη, ότι το σύμβολο του καταπετάσματος, δηλαδή η σάρκα του Ιησού, λίγα μέτρα πιο έξω, έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ, εράγει. Δηλαδή πέθανε ο Ιησούς επί του Σταυρού. Είναι αληθινά καταπληκτικά μυστήρια αυτά. Συνεπώς, έχουμε στη συνέχεια και του ότι πολλάκις οι προφήτες δεν έβλεπαν τη δόξα που μπορούσαν να τη δουν, το ξαναλέγω, αλλά ομοίωμα της δόξης. Για να πάρετε μια εικόνα τι θα πει ομοίωμα, ας πούμε είδωλον. Ας πούμε ένα παράδειγμα, πώς να το πω αλλιώτικα, ότι έχω ένα αντικείμενο και προβάλλεται σε έναν καθρέφτη. Δεν βλέπω το αντικείμενο γιατί εμποδίζομαι, υπάρχει ένα διαχώρισμα. Είμαι όμως σε ένα σημείο που το με ένα αντικείμενο δεν βλέπω,
Βλέπω όμως το είδωλό του στον καθρέπτη. Όταν εσείς οδηγείτε στο αυτοκίνητό σας, από το καθρεπτάκι βλέπετε το από πίσω αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο δεν το βλέπετε, αλλά βλέπετε το είδωλό του. Έτσι και εδώ, ούτως ή πίν θα λέγαμε, βλέπουμε το είδωλον, το ομοίωμα δηλαδή, της δόξης του Θεού. Αλλά αυτή η εισαγωγή έρθε να μας πει ότι αφού δεν μπορούμε να είδουμε το Θεό, τότε μήπως ματαιοπονούμε στο να έχουμε μια γνώση του Θεού? Όχι, λέει, δεν ματαιοπονούμε. Και έρχεται τώρα να μας πει ο Άγιος Πατήρ γιατί πρέπει να αναπτύξει ότι ο Θεός είναι ποιητής ουρανού και γης, ορατών και αοράτων. Και λέγει, παράγραφος Δευτέρα: «Θείαν τίνην φύσιν ειδίν σαρκός όμασιν αδύνατον». Το να δει λοιπόν κανείς τη Θεία Φύση με τα μάτια τα σωματικά είναι αδύνατον. «Εκ δε των έργων των θείων εις φαντασίαν της δυνάμεως ελθύν δυνατόν, κατά τον Σολομώντα τον λέγοντα, εκ γάρ μεγέθους και καλονής κτισμάτων, αναλόγως ο γενεσιουργός αυτών θεωρείται. Ούγαρ είπεν ότι εκ των δυσμάτων ο γενεσιουργός θεωρείται, αλλά προσέθηκεν ότι αναλόγως. Το σου το γαρμίζον εκάστη φαίνεται Θεός, όσο αν μίζωνος θεωρίας των κτισμάτων επιλάβεται ο άνθρωπος. Και όταν δια της μίζωνος θεωρίας υψωθεί την καρδία, μίζωνα και περί Θεού λαμβάνει φαντασία». Τι λέγει ο Σολομών? Είναι Σοφία Σολομώντος 13,5. Θα πάρουμε το χωρίο του Σολομώντος. «Εκ γάρ μεγέθους και καλονής κτισμάτων», δηλαδή από το μέγεθος και την ομορφιά των δημιουργημάτων, θεωρείτε, βλέπετε, ο γενεσιουργός αυτών, αυτός που τα έφτιαξε, ο ποιητής, ο γενεσιουργός. Προσέξτε, μια κρίσιμη λέξη, αναλόγως. Τι θα πει αναλόγως? Θα πει καταναλογία. Τι είναι αυτό το καταναλογία? Εδώ τώρα προσέξτε. Ο Θεός έχει δώσει μόνο δείγματα μέσα στα δημιουργήματά του, του ποιος είναι. Από το δείγμα πηγαίνω τώρα ανάλογα με την φαντασία, ανάλογα με τη δύναμη του πνεύματος που έχω, να μπορώ να καταλάβω το ποιος είναι ο Θεός. Να ξεκινήσουμε. Ο Θεός είναι δυνατός. Βέβαια, αν μας πούν να σηκώσουμε τη γη, δεν μπορούμε να τη σηκώσουμε. Ωστόσο, ούτε τα αστέρια μπορούμε να σηκώσουμε. Αν πάρετε απλοϊκούς ανθρώπους, όχι απλούς, απλοϊκούς, και τους δείξετε τον ουρανό, βέβαια τα μάτια βλέπουν κάπου 6-7.000 αστέρια. Τόσα φαίνονται με γυμνό μάτι. Και φυσικά τα μεγαλύτερα φυσικά αστέρια, τα πιο κοντινά, όπως θέλετε. Τότε ο άνθρωπος θα πει, είναι αυτά τα αστέρια. Μάλιστα οι παλιοί, οι αρχαίοι πίστευαν ότι είναι καρφάκια, ασημένια καρφάκια επάνω στην καμάρα, στο θόλο του ουρανού. Καρφάκια, όπως βάζουμε στα ταβάνια αυτά που είναι κάτι πολυτελείς αίθουσες και λοιπά, που βάζουμε κάτι γυαλιστεράκι, αστράκια και τα λοιπά. Κάπως έτσι. Δεν μπορούσαν να συλλάβουν ότι αυτά είναι κόσμοι ολόκληροι. Αν πάρουμε λοιπόν έναν απλοϊκό άνθρωπο και του πούμε, κοίταξε ο ουρανός πόσο μεγάλος είναι, δεν μπορεί μέσα του να φανταστεί πόσο μεγάλος είναι, γιατί δεν έχει πολλές γνώσεις. Βέβαια θα πει μεγάλος είναι. Αν του πούμε τώρα, κοίταξε να ειδήσει ο Θεός, εάν έκανε αυτό το μεγάλο κόσμο, πόσο μεγάλος είναι εκείνος? Αλλά τώρα ας αλλάξουμε την εικόνα και ας πούμε ότι αυτή η καμάρα του ουρανού δεν αποτελείται μόνο από 6-7.000 αστέρια, αλλά από 3 εκατομμύρια αστέρια.
πλεισμονή αστέρων και το μάτι του ανθρώπου δεν έφτασε εις την άκρια του σύμπαντος. Τότε, και μάλιστα όταν το κάθε αστέρι είναι πολύ μεγαλύτερο από τον ήλιο μας και όταν ο ήλιος μας είναι, ξέρω εγώ, 1.300.000 φορές μεγαλύτερος από τη γη μας, τότε αρχίζει να θολώνει το μυαλό του ανθρώπου και να λέει τι γίνεται εδώ. Τώρα η αναλογία μεγάλωσε. Η αναλογία μεγάλωσε. Γιατί τώρα έχω μια ευρυτέρα και βαθυτέρα γνώση. Θέλετε ακόμη ένα βήμα? Πόσο δυνατός να είναι ο Θεός για να κάνει αυτό το σύμπαν? Παίρνουμε ένα γραμμάριο ύλης. Η εικόνα που θα σας πω είναι πολύ παλιά, από τον καιρό που ήμουν στα Θρανία. Πολύ παλιά. Τώρα δεν ξέρω τι θα λέγαμε. Παίρνουμε ένα γραμμάριο ύλης. Αυτή η ύλη έχει μια ενέργεια. Αυτό φερειπεί το ρολόι μου, δεν είναι ένα γραμμάριο, είναι αρκετά βαρύ μάλιστα. Αρκετά βαρύ. Τι ενέργεια μπορεί να κρύβει αυτό? Αλλά εγώ θα πάρω το ένα γραμμάριο κατά αναλογία. Αν ελευθερώσω την ενέργεια του ενός γραμμαρίου της ύλης, θα μου αποδώσει τόση ενέργεια όσοι θα μου απέδιδαν 20.000 τόνοι πετρελαίου μέσα σε μια στιγμή χρόνου. Φοβερό! Λογαριάστε μια δεξαμενή με 20.000 τόνους πετρελαίου και να πάρει φωτιά καριέως αυτή η δεξαμενή. Τι θα κάνει? Τι έκρηξη θα κάνει? Αυτό είναι ένα γραμμάριο της ύλης. Η γη μας πόσα γραμμάρια ύλης περιέχει? Κατά αναλογία, τα αστέρια, το σύμπαν ολόκληρο, τι ενέργεια κρύβει? Ασύλληπτη, αγαπητοί μου, είναι ασύλληπτη η ενέργεια του σύμπαντος. Τώρα έχω μια ακόμη βαθυτέρα εικόνα του μεγέθους και της δυνάμεως του σύμπαντος. Όσο μεγαλώνω τα πράγματα και τα βλέπω περισσότερο κατ' επιστήμην και κατ' επιστήμην, τόσο μπορώ κατά αναλογία να κρίνω του ποιος είναι ο Θεός. Συνεπώς, ό,τι έχει ο Θεός ομορφιά, δύναμη, σοφία και λοιπά, αγάπη και λοιπά, αυτά μπορώ να τα κρίνω από τα δημιουργήματα, αλλά πάντοτε κατά αναλογία. Συνεπώς, ποτέ δεν μπορώ να φτάσω εις το άκρον άωτον της γνώσεως των ιδιωτήτων του Θεού παρά μόνο στην αναλογία των κτισμάτων. Αυτό σημαίνει το χωρίο που επιστρατεύει ο Άγιος Κύριλλος για να μας κάνει ανάλυση του πράγματος. Και θέλεις γνώνε ότι Θεού φύσιν καταλαβήν αδύνατον? Παράγραφος 3. Θέλεις να γνωρίσεις ότι είναι αδύνατο να καταλάβει κανείς την φύση του Θεού? Πρόσεξε. Οι τρεις παιδες μες στο καμίνι, λέγει, υμνολογούσαν το Θεό και έλεγαν ευλογητός ή ευλογητός είσαι, ευλογητός θα πει δοξασμένος, ο επιβλέπων αβύσους, ο επιβλέπων αβύσους, ξέρετε θα πει άβυσος, θα πει α και βυθός, θα πει εκείνο που δεν έχει βυθό, αυτό λέγεται άβυσος, δηλαδή το σύμπαν είναι άβυσος, έχει βυθό, πού τελειώνει? Είναι λοιπόν, είσαι εσύ ο δοξασμένος που επιβλέπεις, βλέπεις από πάνω τα πάντα και δεν είσαι απέξω από το σύμπαν, είσαι και μέσα ως πανταχού παρών, ο επιβλέπων και επιτηρών αβύσου.
καθήμενος επί των χερουβίμ, σύ που κάθεσαι επάνω στα χερουβίμ. Και λέγει ο Άγιος Κυρίλλος, πες μου, ποια είναι η φύση των χερουβίμ? Και τότε θα σου πω ποιος είναι αυτός που κάθεται επί των χερουβίμ. Τι μπορούμε να πούμε για τα χερουβίμ? Δηλαδή αυτούς τους νόες, δηλαδή αυτά τα πνεύματα. Πες μου τι είναι τα χερουβίμ και θα σου πω ποιος είναι ο καθήμενος επί των χερουβίμ. Είναι αδύνατο. Και λίγο πιο κάτω αναφέρεται πάλι στο όραμα του Εζεκίλ και λέγει τέσσερα πρόσωπα, το ενή, το μεν ανθρώπου, το δε λέοντος, το δε αητού, το δε μόσχου. Το καθένα από αυτά έχει εξπτέρυγες, μάτια γύρω γύρω. Αυτά λένε τα χερουβίμ, τα οποία και αποτελούν τον θρόνο του Θεού. Είναι αδύνατον. Δεν έχουμε παρά μόνο ένα πράγμα να κάνουμε, να δοξάσουμε τον Θεό. Τίποτα άλλο. Να δοξάσουμε τον Θεό. Γι' αυτό θα μπορούσα να πω εδώ, ανεξάρτητα της χριστιανικής ιδιότητας, σοφοί άνθρωποι και ειδωλολάτροι ακόμη αν θέλετε, ή ό,τι άλλο, βλέποντας με τη σοφία τους και την επιστήμη τους την δημιουργία, ήταν αδύνατον να μείνουν άθεοι. Ξέρετε ότι η αθεία είναι μία παθολογία, ε? Άνθρωπος που μπορεί να βαθαίνει μέσα στη δημιουργία δεν μπορεί να είναι άθεος. Μπορεί να μην έχει γνώση του Θεού, του ποιος είναι, μάλιστα. Αλλά το να πει είμαι άθεος, δεν υπάρχει Θεός, είναι κατά κυριολεξία παραλογισμός. Και συνεπώς, εκείνος που λέγει είμαι άθεος είναι άρρωστος και χρήζει ψυχιάτρου. Αλλά οι γνώσεις βέβαια της δημιουργίας, η γνώση του Θεού δια της δημιουργίας δεν είναι βέβαια ακριβής. Θα ήταν ακριβής ή θα μπορούσε να ήταν ακριβής. Δεν είναι όμως, γιατί διαστράφει ο άνθρωπος. Έχουμε την φυσική αποκάλυψη, έχουμε και την υπερφυσική αποκάλυψη. Η φυσική αποκάλυψη είναι η δημιουργία. Ο Απόστολος Παύλος λέγει στο 8ο ή 1ο ή 8ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους, διαφεύγει αυτή τη στιγμή, ότι οι άνθρωποι είναι αναπολόγητοι, γιατί ο Θεός απεκαλύφθη μέσα στα δημιουργήματά του. Και το να λες ότι ο Θεός είναι ο ήλιος, ή ακόμη να λες ότι δεν υπάρχει ο Θεός, αυτό είναι πια ένα κατάντημά σου και σε κάνει, σε καθιστά ο Θεός αναπολόγητον, εάν πιστεύεις κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το φαινόμενο της ειδωλολατρίας δεν αποκλείει την αθεία εν τη ευρεία ενία, όχι με τη χριστιανική έννοια, εν τη ευρεία ενία, δεν αποκλείει, δεν είναι αθεία, αλλά όμως δεν έχει κανείς ακρίβεια των πραγμάτων. Γιατί ο άνθρωπος διαστράφει? Γιατί το μυαλό του ανθρώπου εσκοτίσει με την πτώση και έτσι μπερδεύει το Θεό, τον κτίστη με τα κτίσματα. Γι' αυτό το λόγο χρειάστηκε να γίνει υπερφυσική αποκάλυψη. Να έρθει ο Θεός να αποκαλύψει κατευθείαν τον εαυτόν του και να μας πει ό,τι θα είχε να μας πει. Έτσι λοιπόν, εκείνη η παλιά αλλά και ωραιοτάτη έκφραση, ότι ο Θεός άνοιξε μπροστά μας δύο βιβλία, το βιβλίο της φύσεως και το βιβλίο της Αγίας Γραφής, για να το γνωρίσουμε, είναι πολύ σπουδαία. Γι' αυτό δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο με το βιβλίο της φύσεως, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε και στο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Εκεί γίνεται διόρθωσης όσων πραγμάτων η ανθρωπίνη διάνοια δεν τα πιάνει σαν σκοτισμένη.
Και ερχόμεθα, αγαπητοί μου, τώρα στη τετάρτη παράγραφο και λέγει: «Ταύτα δε ημίν λέγεται δια την της πίστεως ακολουθίαν και δια το λέγειν ημάς πιστεύομεν εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα ποιήτην ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, ή να μνημονεύομεν ότι αυτός εστιν Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και αυτός εστιν ο πεποιηκός των ουρανών και την γην, και ή να ασφαλιζόμεθα εαυτούς δια τας εκτροπάς των αθέων αιρετικών, των τετολμικότων κακώς αναγορεύειν των πάσοφων τεχνίτην παντός του δε του κόσμου, των βλεπόντων μεν σαρκός οφθαλμής τα δεώματα της διενίας πεπορωμένων». Για να μπορούμε να σταθούμε κατέναντι των αιρετικών που λέγουν τολμηρά πράγματα εναντίον του Θεού. Το λέγω έτσι πολύ γενικά. Και έχουμε τώρα στις επόμενες παραγράφους, αγαπητοί μου, που με κάποια όχι και πάρα πολύ συντομία ο Άγιος Κύριλλος αναφέρεται στην περιγραφή μερικών πραγμάτων από τη δημιουργία. Είναι τόσο ωραία, παρότι αυτά σαν γνώσεις επιστημονικοί ανήκουν στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, είναι όμως τόσο ωραία και πολλοί γοητεύουν αλλά και πολλοί ωφελούν. Να λογαριάσετε: ο ασκητικότατος Άγιος Ισάκος Ήρος, που θα μπορούσε να πει κανείς ότι ασχολείται μόνο με την ύψη της καρδιάς, της ψυχής, λέγει στα απαντά του: «Άπλιστα να διαβάζεις τα βιβλία των φυσιοδηφών, γιατί εκεί θα βρεις πολύ γνώση και πολύ ωφέλεια για το Θεό». Εάν λοιπόν ένας νηπτικός πατήρ μπορεί να μιλάει έτσι, αυτό έχει πολύ σημασία. Και δεν είναι άμυρον του πράγματος όταν ένας μέγας βασίλειος ασχολήθηκε με το να ερμηνεύσει με καμιά δεκαριά του ομιλίες την εξαήμερο του Μωυσέως. Και εκεί βλέπει κανείς πόσα πράγματα εγνώριζε για την εποχή του ο Μέγας Βασίλειος, και από το ζωικό και από το φυτικό βασίλειο. Τι λέγω? Εάν, αγαπητοί μου, δεν είχε αξία και σημασία η γνώση της δημιουργίας, τότε γιατί αρχίζει η Αγία Γραφή με τη δημιουργία του παντός και μάλιστα κατά έναν λεπτομερή σχετικά τρόπο? Θα μπορούσε αλλιώτικα, αν η Αγία Γραφή ενδιαφέρεται μόνο για κάτι το απολύτως πνευματικόν, να έλεγε: «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη». Έτσι μάθαμε ότι ο Θεός έκανε τα πάντα, και παρακάτω να μπει σε άλλα πνευματικά θέματα. Δεν κάνει αυτό, αλλά κάνει ανάλυση και μας λέγει πότε έγιναν τα φυτά, πρώτα-πρώτα πώς χωρίστηκαν τα νερά, πώς έγιναν τα φυτά, πώς έγιναν τα ζώα και πώς έγινε ο άνθρωπος. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν είναι ξένα στο πνεύμα της Αγίας Γραφής αυτά που ανήκουν στη δημιουργία. Μα αν είναι δυνατόν να είναι ξένα? Το λέγω γιατί μερικοί άνθρωποι θα ήθελαν δήθεν τάχα να ασχολούνται μόνο με κάτι πνευματικό. Και αν τους πεις: «Για ιδέες, μία ωραία δύση, κοίταξε τον ήλιο μέσα στα σύννεφα, εκεί που δει, πω πω τι ομορφιά», μπορεί να σου πει: «Δεν με ενδιαφέρει αυτό». Δεν σε ενδιαφέρει? Και όμως έχει τόση ομορφιά. Αυτό δεν μπορεί να σε αναγάγει? Αναμφισβητήτως δεν θα σε πάει πάρα πολύ ψηλά, γιατί χρειάζεται την Αγία Γραφή. Αλλά δεν σε βοηθάει αυτό? Μόνο πρέπει κάτι να σας παρατηρήσω εδώ και να σημειώσω: δεν μπορείς να δεις την φύση όσο διαθέτεις μάτια, συγγνώμη, καρδιά ακάθαρτη. Αυτό το υπογραμμίζω ιδιαιτέρως και μένω στο εξής: αν διατηρούμε ακάθαρτη καρδιά, θα δούμε πολλές ατέλειες μέσα στη δημιουργία.
και ακόμα μερικά παράξενα πράγματα τα οποία μπορούν και να μας σκανδαλίσουν. Εάν θα δούμε με βρώμικη, ακάθαρτη καρδιά τη γερετησία σχέση των ζώων, θα νομίσουμε ότι αυτά είναι κατώτερα ενός Θεού Δημιουργού. Αν ακόμη δούμε το πεπτικό σύστημα και του ανθρώπου και των ζώων, θα πούμε ακόμα ότι αυτά είναι κατώτερα ενός πνευματικού Θεού απροσίτου και αψαύστου. Εκεί έφτασε ο Πλάτων με αυτό το συλλογισμό. Με αυτό το συλλογισμό και όλοι οι αιρετικοί και όλοι οι γνωστικοί που σας έχω μιλήσει για τον γνωστικισμό, με αυτό το συλλογισμό φτάσανε σε αυτά. Γιατί ήταν ακάθαρτη η ψυχή. Αγαπητοί μου, ούτε η κόπρος των πεπτικών συστημάτων είναι κάτι που είναι ανάξιο του Θεού, ούτε τα γεννητικά όργανα. Θα το δούμε παρακάτω στη δημιουργία του ανθρωπίνου σώματος. Να λέγει εκεί ο Άγιος Κύριλλος, δεν είναι τίποτε ανάξιον του Θεού. Τίποτε, τίποτε, ουδέν μέλος του ανθρωπίνου σώματος. Ούτε η γενετησία σχέσης δεν είναι τίποτε το ανάρμοστο για το Θεό Δημιουργό. Αν βλέπουμε αυτά ανάρμοστα, είναι γιατί έχουμε ατέλεια και ακάθαρτη ψυχή, ακάθαρτη καρδιά. Όταν ήμουν έφηβος, πέρασα μια κρίση. Αυτή που τώρα σας λέω. Δεν μπορούσα να αντιληφθώ, όταν έμαθα μερικά πράγματα, δεν μπορούσα να συμβιβάσω αυτά με την μεγαλειότητα και την αγιότητα του Θεού. Δεν μπορούσα να τα συμβιβάσω αυτά. Μου ερχόντουσαν ανάποδα. Απλούστατα, γιατί ο άνθρωπος τα είδε όλα αυτά πια με ένα πονηρό μάτι. Εκεί είναι το λάθος. Και όχι στη δημιουργία είναι το λάθος. Βέβαια, πολλά θα είχε κανείς να πει πάνω σε αυτό, αλλά περιορίζουμε μόνο σε αυτό το σημείο, ότι πρέπει να καθαρίσουμε την καρδιά μας. Γι' αυτό οι ασκητές, θα διορθώσω κάτι που δεν το διορθώνω στην πραγματικότητα, απλώς θα συμπληρώνω, που είπα προηγουμένως, αν πούμε σε κάποιον, δες μια ωραία δύση, θα σου πει δεν με ενδιαφέρει. Ναι, αν το λέγει πάντα αυτό δεν με ενδιαφέρει, είναι πολύ άσχημο πράγμα. Αλλά εκείνος που αναλαμβάνει τον αγώνα τον πνευματικό να καθαρίσει την καρδιά του, κάνει το εξής. Αφήνει τη θέα της δημιουργίας και στρέφεται προς τον εαυτόν του να καθαρίσει τον εαυτόν του. Αυτό κάποτε κρατάει μερικά χρόνια. Τουλάχιστον να φτάσει κανείς σε κάποιο ικανοποιητικό επίπεδο. Και όταν αντιληφθεί μια καθαρότητα της καρδιάς, όσο τούτο είναι δυνατόν, τότε αγαπητοί μου στρέφεται και προς τα έξω. Θα σας πω ένα παράδειγμα του Μεγάλου Αντωνίου. Όταν ο Μέγας Αντώνιος απεσήρθη στην έρημο, ο οποίος έμεινε 85 ολόκληρα χρόνια, 20 χρονών έφυγε και έζησε όλα 105 χρόνια. 20 χρόνια είχε κλειστεί σε ένα ρωμαϊκό φρούριο, σαν για αυτά που οι Γερμανοί μας άφησαν εδώ στην Ελλάδα, κάτι πολυβολία, κάτι δεν ξέρω τι, σε κάτι σταθμούς σιδηροδρομικούς κλπ. Ήταν και ένα τέτοιο, ας πούμε, κάστρο, έτσι, ένα κτίριο, ρωμαϊκό, εκεί στην έρημο της Νητρίας, στην Αίγυπτο, και ήταν εγκαταλελειμμένο αυτό, είχε εγκαταλειφθεί. Ερείπιο δηλαδή. Μέσα σε αυτό το κάστρο, το φρούριο, έμεινε 20 χρόνια μόνος του ο Μέγας Αντώνιος. Όταν εκεί πια ασκήθηκε στην καθαρότητα της καρδιάς, τότε βγήκε έξω και εδέχεται ο επισκέπτας. Δηλαδή τότε εστράφηκε προς τα έξω. Αυτό είναι ένα ωραίο παράδειγμα, μια ωραία εικόνα, να καταλάβουμε ότι μόνο τότε θα μπορούμε να δούμε δίκαια και σωστά την φύση,
αν αλλάξουμε τα μάτια μας. Και τα μάτια αλλάζουν αν καθαρίσει η καρδιά. Έτσι προχωρεί ο Άγιος Κύριλλος να μας πει τώρα μερικά πράγματα από τη δημιουργία. Αρχίζει από το σύμπαν. Τι γαρέχους ημέμψαστε το μεγίστο δημιουργήματι του Θεού, ους έδι εκπλαγίνε θεωρήσαντας των ουρανών τα κήτη, το κήμπε ύψιλον, ους έδι προσκυνήσε τον στήσαντα ως καμάραν των ουρανών, τον εκρευστής υδάτων φύσεως, άπτο των υπόστασιν ουρανού ποιήσαντα, είπε γαρο Θεός, γεννηθεί το στερέωμα εν μέσω του ύδατος κλπ. Δεν διαβάζω ολόκληρη την παράγραφο, παρά θα μείνω μόνο σε δύο σημεία του. Εδώ μιλάει, ξεκινάει από τα μεγάλα για να φτάσει κατόπιν στα μικρότερα, στα μικρότερα. Μιλάει δια την καμάρα του ουρανού. Λέγει, ομιλεί δια τα κήτη των ουρανών, τα βάθη των ουρανών, του σύμπαντος. Και μετά ομιλεί για τα νερά, τα νέφη. Πράγματι σήμερα πόσα πράγματα ξέρουμε για το σύμπαν? Πολύ περισσότερα φυσικά από τη στιγμή που επινοήσαμε το τηλεσκόπιο. Όταν μπήκε στη εφαρμογή το τηλεσκόπιο, είδαμε πράγματα άγνωστα. Όπως άγνωστα είδαμε και εις τον μικρό κόσμο με το μικροσκόπιο. Καταπληκτικά πράγματα. Αγαπητοί μου, είναι πολύ ωραία επιστήμη, η επιστήμη του ουρανού, η επιστήμη της αστρονομίας. Πολύ ωραία, γοητευτική επιστήμη. Και βέβαια ίσως δεν έχουμε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με αυτήν. Θέλει πολλά μαθηματικά, θέλει πολλή γνώση και πολύ χρόνο. Αλλά νομίζω όμως ότι μπορούμε κάπου κάπου κάτι να διαβάζουμε. Ένα άρθρο στην εφημερίδα, σε ένα περιοδικό, σε ένα ειδικό βιβλίο αστρονομικό. Πάντα κάτι να διαβάζουμε. Έχουμε πολύ πολύ να ωφεληθούμε. Να μάθουμε τουλάχιστον τη γειτονιά μας. Ποια είναι η γη, ποιοι είναι οι πλανήτες μας, πώς γυρίζουν γύρω από τον ήλιο, πώς σχηματίζονται οι εποχές, ορισμένα φαινόμενα που έχουμε εδώ στη γειτονιά μας, τη γαλαξιακή γειτονιά μας, αυτή η μικρή γειτονιά, ο ήλιος μας με τους πλανήτες του κτλ. Κτλ. Και λίγο πιο πέρα, αν θέλετε να πάμε, στους γαλαξίες του ουρανού. Πώς σήμερα ερμηνεύεται το σύμπαν? Λέγεται ότι είναι διαστελόμενο το σύμπαν. Αν έγινε μέσα σε μια... η γένεση του σύμπαντος. Θεωρίες αυτές φυσικά, αλλά βλέπει κανείς κάτι, μια ομορφιά. Έφτασαν να πούν ότι το σύμπαν έγινε μέσα σε μια στιγμή χρόνου. Προσέξτε, σε μια στιγμή χρόνου ότι έγινε το σύμπαν. Υπάρχει μια θεωρία, μια άποψη. Δεν έγινε κάτι προοδευτικό, με τη διαφορά μόνο που το άπλωμά του είναι προοδευτικό. Και σήμερα ανακαλύπτουμε ότι έχουμε μία κίνηση να φεύγουν οι γαλαξίες ο ένας από τον άλλον. Δηλαδή ένα άνοιγμα, ένα διαρκές άνοιγμα με μία ηλιγκιώδη ταχύτητα. Και λέει κανείς, μεγαλώνει αυτό το σύμπαν, μεγαλώνει, μεγαλώνει. Μπορούμε ακόμη με αυτές τις ταχύτητες να προσδιορίσουμε βαβέ, έλεγα, πόπο, και την ηλικία του σύμπαντος. Πόσο χρονών είναι η ηλικία, πόσο χρονών είναι το σύμπαν. Βεβαίως πολύ παραπάνω μπορούμε να ξέρουμε την ηλικία της γης και του ηλίου μας. Είναι ωραία αυτά. Βεβαίως τη ζυγίσαμε τη γη. Μη μου πείτε πως τη βάλαμε σε μια ζυγαριά. Ζυγίζεται η γη χωρίς να μπει στη ζυγαριά. Δεν είναι δύσκολο. Τη ζυγίσαμε, τη μετρήσαμε, όχι μόνο την έκτασή της, όχι μόνο τον όγκο της, αλλά και το βάρος. Όλα τα έχουμε ζυγίσει, τα έχουμε μετρήσει. Είναι σπουδαία. Κανείς όταν πράγματι έχει ενδιαφέροντα, όλα αυτά τα διαβάζει. Γιατί να διαβάσουμε, αγαπητοί μου, ανόητα, βλακώδη, ερωτικά μυθιστορήματα, ή να καθίσουμε να βλέπουμε στην τηλεόραση πορνοβίντεο και δεν ξέρω τι άλλα πράγματα. Τόσο ωραία πράγματα υπάρχουν.
Δώστε, αγαπητοί μου, στα παιδιά σας να διαβάσουν τόσα ωραία πράγματα. Δώσετε υγιά βιβλία. Αυτά όλα έχουν υγεία μέσα τους. Πραγματικά. Γιατί δεν μπορώ να σας πω ή να πούμε ότι στα παιδιά σας δώστε μόνο ένα θρησκευτικό βιβλίο. Τόσα ωραία βιβλία υπάρχουν. Τόσα ωραία. Έτσι τα παιδιά σας θα αποκτήσουν μέσα τους γνώσεις, κατευθύνσεις, προσανατολισμό σπουδαίο, υγιή. Θα γίνουν σπουδαίοι άνθρωποι, υγιείς άνθρωποι. Θα σκέφτονται σωστά. Αυτά μας λέγει για τον ουρανό, τον οποίον λέγει ότι τον έστησε ο Θεός, τον στήσαντα ως καμάραν των ουρανών. Είναι ο ουράνιος όλος. Μετά ομιλεί για τα ύδατα. Παρακάτω θα μιλήσει για τη ρευστότητα, αλλά και για τη στερεότητα. Ομιλεί περί χαλάζης. Αλλά και δια τα σύννεφα. Πρόσεχε. Παρατηρεί ότι το νερό έχει αυτές τις ιδιότητες. Να είναι σε κατάσταση στερεά, σε κατάσταση ρευστή και σε κατάσταση αεριώδη. Και λέγει τώρα, τι καταπληκτικό πράγμα είναι να βλέπει κανείς το ρευστό νερό των εκρευστής υδάτων φύσεως άπτο τον υπόσταση ουρανού ποιήσαντα. Αυτός όλος ο όγκος του νερού να είναι εκεί πάνω ψηλά ως σύννεφα. Σκεφτήκατε με τη σοφία ο Θεός έκανε το νερό? Το σκεφτήκατε αυτό ποτέ? Σκεφτήκατε, αγαπητοί μου, ότι αν χιονίσει υπάρχει όγκος νερού, βάρος νερού, φοβερό. Τι σκεπές ρίχνει, τι. Κι όμως αυτό το βάρος του νερού ήταν εκεί πάνω. Πώς ήταν εκεί πάνω? Με μια άλλη μορφή. Υπό τη μορφή την αεριώδη. Πώς λοιπόν ο Θεός θα επότιζε τη γη? Έκανε το νερό να έχει την ιδιότητα να γίνεται ατμός, να ανεβαίνει ψηλά και μετά να πέφτει να ποτίζει τη γη. Τι σοφία! Τι ωραίο! Θαυμάσιο! Σημειώσατε ακόμη ότι το νερό γίνεται και πάγος, γίνεται χιόνι. Έχετε δει τους κρυστάλλους του χιονιού? Ο Πλάτων έλεγε ο Θεός αηγεωμετρεί. Μάλιστα οι κρύσταλλοι αυτοί φαίνονται και με γυμνό μάτι. Πολύ παραπάνω αν βάλετε ένα απλό φακό, 10 φορές να μεγαλώνει. Ο φακός βλέπετε ωραία πράγματα. Αυτοί οι κρύσταλλοι, οι γεωμετρικοί κρύσταλλοι. Ο Θεός αηγεωμετρεί, ο Θεός πάντοτε γεωμετρεί. Με τη διαφορά πως δεν θα το εκλάβουμε αυτό πανθεϊστικά, αλλά θα το εκλάβουμε ότι ο Θεός είναι υπερβατικός Θεός. Είδατε, γεωμετρεί ο Θεός. Τι είναι εκείνες οι δυνάμεις που κάνουν το κάθε μόριο του νερού να γίνεται ένα γεωμετρικό σχήμα? Πώς πήρε αυτήν την εντολή το κάθε μόριο του νερού? Τι δομή έκανε ο Θεός μες στο νερό ώστε να παίρνει και να σχηματίζεται αυτός ο κρύσταλλος? Και δεν είναι πάντοτε ο ίδιος κρύσταλλος, αλλά είναι πολλοί αυτοί οι κρύσταλλοι. Είναι καμιά δεκαριά, 15 κάπου εκεί. Εμείς ξέρουμε ότι είναι κάπου 6. Είναι περισσότεροι. 10-15 είναι αυτοί οι κρύσταλλοι, οι μορφές κρυστάλλου. Πώς όλα αυτά? Εκείνο δεν το καταπληκτικό? Ότι όταν το νερό παγώσει, τότε γίνεται διαστέλλεται. Είναι το μοναδικό σώμα που όταν παγώσει διαστέλλεται. Όλα συστέλλονται άμα παγώσουν. Αυτό είναι σοφότατο. Τυχαίο άραγε είναι αυτό? Έτσι βλέπουμε τον πάγο να επιπλέει. Ναι, διότι όταν επάγωναν οι λίμνες ή ωκεανοί θάλασσες όπως το Βόρειο Πόλο στο Νότιο, θα έπρεπε, αγαπητοί μου, τότε να πάγωνε όλη η λίμνη, όλο το νερό, και τότε η ζωή που υπάρχει μέσα τι θα έγινε? Το θα κατεστρέφεται. Η ζωή όμως διασώζεται από κάτω από τον πάγο, γιατί ο πάγος επιπλέει, πάει επάνω. Είναι καταπληκτικό για αυτό. Όλα αυτά
έχουν πάρα πολύ σοφία και πάρα πολύ αγάπη. Γι' αυτό χαιρόμαστε πολλές φορές το χιόνι όταν χιονίζει. Το χαιρόμαστε. Και βγαίνουμε να παίξουμε και χιονοπόλεμο. Βέβαια, αν κανείς πάρα πολύ γεράσει, ίσως να αρχίσει να λέει ουφ, εχιόνισε, γιατί τον πειράζουν οι ρευματισμοί του και τα αθρητικά του. Αλλά ποιος δεν αγαπάει όμως το χιόνι? Μικροί και μεγάλοι και το χαίρονται. Ανοίγουμε το παραθυρό μας κάποιο πρωί και βλέπουμε ότι έχει χιονίσει. Είναι άσπρη η πόλη. Ή άσπρη είναι η αγρή. Και λέμε, α, χιόνι, τι ωραία. Εγώ θα σας έλεγα, πέραν από τον θαυμασμό που έχουμε για την παρουσία του χιονιού, να βαθύνουμε λίγο περισσότερο. Να δούμε τη σοφία του Θεού, την αγάπη του Θεού, την πρόνοια του Θεού και να τον δοξολογήσουμε τον Θεό. Δηλαδή παντού να βλέπουμε σε όλα τα δημιουργήματα του Θεού, τον οποίον θα μπορούμε να καταλαβαίνουμε αναλόγως, κατά αναλογίαν, όπως λέγει η Σοφία Σολομώντος. Αλλά ακόμη είναι και τα ουράνια σώματα. Τι να θαυμάσεις, λέει, τον ήλιο, ο οποίος είναι ένα μικρό σκεύος, κατά το φαινόμενο εννοείται, και ο οποίος έχει την δύναμη να φωτίζει, όπως και η σελήνη το ίδιο. Τι να πω τώρα εδώ, αγαπητοί μου. Εδώ λέει, ώρα και δε και πώς αντιπαραδιδόασιν αλλήλες εφτάκτωσε ημέρε, θέρους μεν αυξανόμενε, χειμώνος δε συστελόμενε, εν αίαρι δε και φθινοπόρο την ισότητα των διαστημάτων αλλήλες χαριζόμενε κτλ. Με λίγα λόγια, η παρουσία του ηλίου που δίνει ζωή επάνω στη γη, δεν τη δίνει τη ζωή ο ηλίος, τη δίνει ο Θεός που εδημιούργησε τον ήλιο. Θέλετε να δείτε πως είναι ο σκοτισμένος άνθρωπος? Το είπα μυριάκι, θα το πω άλλη μια φορά. Όταν ο τεκτονισμός, ο μασονισμός πιστεύει ότι η ζωογόνος δύναμης ο Θεός είναι ο ήλιος, ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος. Και όταν λέγει ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, ο ματς τα αρχικά, δεν εννοεί παρά τον ήλιον. Και οι διάφοροι φιλοσοφικοί μύθοι προς στερέωσιν, ό,τι θα λέγαμε είναι δογματικοί στον χριστιανισμό, είναι οι λεγόμενοι φιλοσοφικοί μύθοι των μασονισμών, όπως ο μύθος του Χιράμ και ο μύθος του Όσυρη και τα λοιπά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία φυσιολατρία. Είναι η ερμηνεία της παρουσίας του ηλίου που ζωογονεί την γη. Είδατε όταν είναι πορωμένη η ψυχή και η οφθαλμή πεπειρωμένη, το πει με ήττα, τυφλή δηλαδή η οφθαλμή, τυφλά τα μάτια, δεν βλέπουμε, βλέπετε? Ο πιστός, ο χριστιανός που διαβάζει την Αγία Γραφή βλέπει τον ήλιο, αλλά έχει την αναγωγή του στο Θεό Δημιουργό και χαίρεται τον ήλιο όπως χαίρεται και τη σελήνη. Τι να πω για τις θαυμαστές κινήσεις της γης? Τι να πω? Χάρης εις αυτές τις κινήσεις, οι οποίες είναι πολλές, βέβαια οι σπουδαιότερες είναι όχι πάρα πολλές, όταν η γη γυρίζει πέρι των εαυτών της, μας δίνει το φαινόμενο του ημερονυχτίου. Όταν γυρίζει πέρι των άξονα της, μας δίνει τις εποχές. Και έχουμε το καλοκαίρι, το χειμώνα, το φθινόπωρο και την άνοιξη. Βλέπετε, δεν υπάρχει τίποτα το στατικό. Όλα αυτά είναι αληθινή σοφία και αγάπη του Θεού. Βέβαια θα συνεχίσουμε. Προπαντός δε, και πολύ θα ήθελα να το ακούγατε, όταν ο Άγιος Κύριλλος ομιλεί για την κατασκευή του ανθρωπίνου σώματος. Αλλά κλείνοντας σήμερα το θέμα μας, ο καθένας σας νιώθει μέσα του ότι πόσο μεγάλος είναι ο Θεός, πόσο ωραίος είναι ο Θεός και πόσο σοφός είναι ο Θεός. Και αυτός ο Θεός είναι ο Πατέρας μας και ο Δημιουργός μας.